Σημειώθηκαν το απόγευμα στο κέντρο τη Λευκοσία, στο πλαίσιο τη Περισσότερα θα μα πει ο Κωνσταντίνο Αθανασίου, ο οποίο είναι εδώ μαζί μα. Κωνσταντίνε, τι ακριβώ συνέβη. Επισόδια μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών σημειώθηκαν το απόγευμα στο κέντρο τη πρωτεύουσα, στο πλαίσιο διαμαρτυρία οργανωμένων συνόλων κατά των χειρισμών που γίνονται για το θέμα τη διαφθορά αλλά και για την διαχείριση τη πανδημία ζητώντα μεταξύ άλλων ενίσχυση των μέτρων στήριξη των ανέργων και εργαζομένων. Η ισχυρή αστυνομική δύναμη βάση σχεδίου δράση βρέθηκε σε κεντρικά σημεία τη Λευκοσία, όπου έγινε γνωστό από τα μέσα κοινωνική δικτύωση ότι θα μαζευόταν κόσμο, προχωρώντα σε προκήρυξη για διάλυση τη διαμαρτυρία. Στην συνέχεια, πάντοτε σύμφωνα με την αστυνομία, παρισέφρισαν τα ραχοποιά στοιχεία που επιτέθηκαν στα μέλη τη δύναμη με πέτρε και αντικείμενα Με την αστυνομία να απαντά με ρήψει νερού. Από τα επεισόδια Πέρσα σημειώθηκαν τραυματισμοί ενώ η αστυνομία προέβη μέχρι στιγμή σε 10 συλλήψει ενώ εξέδωσε και 6 εξώδικα για παραβίαση των διαταγμάτων. Η αστυνομία, αναφέρουμε, είχε εκδώσει από την περασμένη Παρασκευή ανακοίνωση με την οποία εφιστούσε την προσοχή καθώ απαγορεύονται οι συναθρήσει και οι οποιασδήποτε συγκεντρώσει ή και διαμαρτυρίε. Μάλιστα. Παρακολουθούμε και τα σχετικά πλάνα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κωνσταντίνε.